Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και πάμε να συναντήσουμε τη Μαρία Δουρουδή, να δούμε τι γίνεται στη δίκη στο Μάτι, αφού υπενθυμίσουμε βέβαια ότι η συζήτηση στη Βουλή συνεχίζεται και τα περισσότερα θα τα μάθετε στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε στην Μαρία. Έλα Μαρία, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ από αυτά που ακούμε μέσα στη δικαστική αίθουσα. Γιατί 4,5 χρόνια μετά, όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι εδώ έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία να μιλήσουν μπροστά στους δικαστές. Να σας πω ότι σήμερα, πάνω στις άδειες θέσεις μέσα στο δικαστήριο, μπήκαν οι φωτογραφίες κάποιων από τα θύματα του Ματιού. Γιατί, όπως λένε, μέχρι τώρα ακούγεται για αυτούς, αλλά θέλουμε και να τους βλέπετε. Βλέπουμε σήμερα την εικόνα. Ήταν... Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εικόνα από μόνη της, Μαρία, είναι συγκλονιστική. Και θυμίζει βεβαίως τι ακριβώς έχει συμβεί στο Μάτι, γιατί ο χρόνος περνάει και μπορεί να έχουμε ξεχάσει πολλά πράγματα, αλλά αυτή η εικόνα ήρθε σαν μαχαιριά, η αλήθεια είναι, για να μας θυμίσει ότι έχουν χαθεί 104 συνάνθρωποι μας. Είναι γροθιά στο στομάχι πραγματικά το να βλέπεις φωτογραφίες αυτών των ανθρώπων πάνω στις άδειες καρέκλες μέσα στο δικαστήριο. Σήμερα ήταν συγκλονιστική η κατάθεση της Κάλης Αναγνώστου, της γυναίκας που μαζί με τον 5,5 ετών τότε γιο της τρέχανε να σωθούνε. Είχαν έρθει, να σας θυμίσω, από το Ντουμπάι να κάνουν διακοπές στο Μάτι και να ξεφύγουν από τις ζέστες και τελικά κάηκαν από τη φωτιά. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική η κατάθεσή της. Έλεγε ότι τρέχανε στον δρόμο, ότι έβλεπε τα πόδια της να καίγονται, τα πόδια του παιδιού της να λιώνουν, ότι δεν ήθελε να πεθάνει μπροστά στο παιδί της, ότι ακολούθησε πραγματικά ένας γολγοθάς μέσα στα νοσοκομείο, ότι τη βάλανε μέσα σε έναν σάκο από αυτούς που βάζανε τους νεκρούς, ότι προσπαθούσαν να συγκρατήσουν το δέρμα της που έλειωνε. Και ακούστε τώρα τι χαρακτηριστικά έλεγε, ότι ο μόνος τρόπος για να κρατηθεί το δέρμα της ήταν να το πιάνουν με συρραπτικά. Φανταστείτε λοιπόν τι πόνο και πώς ούρλιαζε αυτή η γυναίκα και μάλιστα αυτά τα συρραπτικά μετά τα βγάζανε με τανάλιες. Σε μια πολύ φορτισμένη κατάθεση, η Κάλη είπε ότι η ζωή τους άλλαξε τελείως από την 23η Ιουλίου. Τίποτα δεν είναι πια το ίδιο. Λέει, ζούμε σε φυλακισμένα σώματα και σε φυλακισμένες ψυχές και δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε. Μάλιστα. Και φυσικά ακολούθησαν και άλλοι μάρτυρες και πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία και συνεχίζεται η δίκη αύριο, παιδιά. Φανταζόμαστε πόσο δύσκολο είναι και για εσάς όλους, Μαρία, αυτό. Και δηλαδή, ειλικρινά συγκλονιστήκαμε μόνο που το ακούσαμε από εσένα που μας το μετέφερες. Φαντάζομαι τι σημαίνει και για εσάς να το παρακολουθείτε εκεί από κοντά και να ακούτε τους ίδιους ανθρώπους. Και πόση δύναμη ψυχής. Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια. Να είσαι καλά.